Φίλες και φίλοι, η άντιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει μας έριξε από τη Λοζάνη στην Κοζάνη. Εγώ που κάποτε όταν ήθελα κοψίδια καβάλαγα το Airbus A320 νέο και πήγαινα Νέα Υόρκη στο Salt Bay του Νουσρέτ για να μου σκέψω medium rare αιματάκι την αμυγδαλή μου, τώρα ξέπασα τις εγχώριες τυρολινάτσες που επισκεπτώνουν παλιά μόνο όταν τελείωνε η ξηρά τροφή του Rottweiler μου του Ypsilanti. Σήμερα βρισκόμαστε στην ακριτική γλυφάδα της εργατιάς και του μεροκάματο που σε περίπου 16 δευτερόλεπτα θα μας συναντήσει εντελώς τυχαία ο Βαγγέλας, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου η Αγκουρομάνα. Κερδούσε! Κερδούσε! Τι σας είπα? Κερδούσε μου! Κεριά και λιβάνια, σε άκουσα! Όπω, μα τι ευχάριστη έκπληξη ήταν αυτή! Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω, Κερδούσε μου! Δεν σε περίμενα καθόλου! Μα κοντεύω να τρελαθώ! Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι είσαι εδώ! Έλα μέσα στην Αγκουρομάνα να σε τρατάρουμε κάτι! Και πού είσαι? Σου έχω κοτσάρι να πούμε και ένα τρυπόδι να κάνεις ένα αυτόν με το πανοραμικό πλάνο και αρχόνι. Θα πιάσει και το από το Μπακουί. Με καταλαβαίνεις, ε? Μην το ξεχάσεις, έλα πάμε, πάμε μέσα! Φίλες και φίλοι, ο δρόμος μας έβγαλε σήμερα τελείως στοιχεία στο εστιατόριο με το πιο ιδιαίτερο όνομα στη Γλυφάδα. Αλήθεια, κύριε Βαγγέλα, γιατί το ονομάσατε Αγκουρομάνα? Είμαι σένα, κύριε, για το μέσο πελάτη. Γιατί? Γιατί εκεί κάθεται μόλις δει το λογαριασμό. Τι καλούδι θα μας σερβίρετε σήμερα? Ξεκινάμε το ταξίδι στη λεωφόρο της γεύσεως με έναν κόκορα Αλφα Αλφα. Κρασάτος. Νέτος, αφού σας είπα, είναι Αλφα Αλφα, ανώνυμος αλκοολικός. Είχε κόψει το κρασί, την καραδίμηνο. Και τώρα πρέπει να δοκιμάσω εγώ αυτή τη διχαλωτή παντόφλα. Παρακαλώ. Ξέσαι αγεύση. Ναι, για να δω. Ε. Κύριε Βαγγέλα, τι είναι αυτό το μακρουλό κρυσανιστό δέλυγμα μέσα στον κόκκινο που πήγε να μου σπάσει το δόντι? Αμάν, για κοίταξε το, έχει στην άκρη καθόλου πουρί? Ωρα το φαγάλα, μάλλον ναι. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Μην αγχώνεσαι, τον ήχη μου είναι. Τι? Καλέ δυο μένες το ψάχνα. Γιατί μου είχε πέσει να μπούμε μέσα από τη μέρα που μαγειρέψαμε το κοκόρι. Τι έκανε, λέει, δύο μηνών πιάτο είναι ο κόκορας και τον ήχη δύο μηνών. Σε παρακαλώ, τριών. Τον είχαμε και ένα μήνα στο μουσκιο για να ξαλμυρίσει. Πάπα να δεμάσαι, θα πάω το σκορμούτο. Όχι, μην ανησυχείς, Κερδούσε μου. Στο καταψύχτη το είχα τόσο καιρό δίπλα στη γιαγιά. Τα γιαγιά. Η Βάβο. Χάσαμε τον Ιούνι στα 106. Το πιστεύεις, Τασούλη μου? Ότι δεν έχω βρει από τότε μισή ώρα να την μεταφέρω. Ρε γεμάτοι είμαστε, τρέχω όλη μέρα. Είναι το μαγαζί, είναι τίντα συνέχεια να πούμε. Λογικό, γιατί με τέτοιες φαγητάρες θα έρχονται μιλιούνια οι Κινέζοι για να βρουν υποκατάστατο του Παγκολίνου. Έτσι. Αυτό το νοστιμότατο εμέτεσμα δίπλα στον Γκοτζιλοκόκορα, τι είναι, κύριε Βαγγέλα? Εδώ βλέπουμε αχνιστόν χορτοκρουστικών. Και τι είναι το χορτοκρουστικών? Χόρτων εκλεκτών. Τσουκνής λιβαδίσια με υπέροχη ειδική κρούστα. Τι κρούστα? Από το πιπί της Αγελάδας. Δίπλα ακριβώς από τη σβουνιά, πάνω στη χορταριά. Είναι αντιοξειδωτικό και πλούσιο σε βιταμίνη B. Δοκιμάστε, δοκιμάστε. Το δέλος θα τρελός, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Τι ώρα είναι? 4:15 άμα κρίνω από τον ήλιο. Οπτού! Είναι η ώρα που αρχίζω διαλυματική νηστεία. Τι ώρα την κάνεις αυτή δηλαδή? 4:15 με 4:30 αστηρά. Θα δοκιμάσει όμως ο κάμεραμάν μου ο Χριστόδουλος που έκανε και την Τετανικό χθες και είναι καλυμμένος. Άσε την κάμερα, παιδί μου. Έλα, βγαίν. Και έλα να θυσιαστεί σε καλή το καθήκον. Με την νόμ. Θα το ήθελα πάρα πολύ, κύριε Τάσο, αλλά τώρα που είδα αυτή την αιμετοκρουσία, θυμήθηκα ότι κάνω σήμερα και αύριο τη δίαιτα της πιστωτικής κάρτας με το πιάτο. Δηλαδή? Το αφήνω ανέπαθο. Ρε φάτου, μας κάνεις και το δύσκολο. Στην πρώτη μπουκιά, σου έρχονται κατευθείαν στο μυαλό η στίχη από το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Αχ, πώς νιώθεις, Χριστόδουλε? Σαν να έφαγα τον Μάικ Φασολάκη μαζί με όλο το γενεολογικό του δέντρο. Φίλες και φίλοι, μια μοναδική γευστική εμπειρία που αξίζει να ζήσετε αν είστε λάτρης του Survivor. Και πόσο κοστίζει, κύριε Βαγγέλη, αυτό το βοθροκύλισμα? 312 ευρώ, Τάσο μου, αστείο ποσό. Λιγότερο από δύο μπουκάλες λάδι με εμπειρίες. Τι είναι το λάδι με εμπειρίες? Με παρθένο. Το ποσό, κύριε Βαγγέλη, περιλαμβάνει και την ασφάλεια ζωής ή μόνο τα ξερατοφάγια? Τα φαγιά και ένα pit stop στη χημική τουαλέτα του Σταμούλη του Βοσκού στο χωράφι. Για να γίνεις δωρητής σερπαντίνας. Φίλες και φίλοι, το χόλι μπεναριό που κόβεται με ψαλίδι την οδοντόπαστα, μπας και βγάλει λίγο ακόμα, δεν θα σας πω ψέματα.
Δεν κατανοώ την αγωνία σας να βρείτε κάνα φράγκο, μπας και φάτε έξω, γιατί ο Τάσος της καρδιάς σας έχει να πληρώσει 6 χρόνια σε εστιατόριο. Ό,τι εστιατόριο υπήρχε στο εξώδικο, το έχω διαφημίσει. Show me the money, bitches. Από την άλλη εβδομάδα ξεκινάω διαφήμιση και στα κάψιμη. OMG, πονάτε, haters. Τιδάκι, Ευαγγελάκι. Είσαι καταπληκτικός, δεν στάζω, ρε. Πώς βλέπετε μου.